Κάποια από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όταν ήμουν μικρό ήταν τα Lego. Και πιο συγκεκριμένα ένα από τα αγαπημένα μου είναι το Lego Batman, το οποίο έπαιζα όταν ήμουν μικρό. Βέβαια, εγώ δεν το έπαιζα στο PC που θα το παίξουμε σήμερα, το έπαιζα στο PSV. Αλλά άμα το έπαιζα στο PSV δεν θα φαίνονταν ωραία στο βίντεο. Οπότε πάμε να παίξουμε το Lego Batman. Οπότε, παιδιά, αποφάσισα να παίζω και άλλα παιχνίδια έξω από μπρο σα και τέτοια. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Δεν θα το κάνω σειρά, ούτε πιστεύω πως θα κάνω κάποια σειρά στο κανάλι γενικότερα. Απλά να παίζουμε έτσι τις πρώτες φάσεις, έτσι να το βλέπουμε πως είναι. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν μας συμφωνείτε. Αυτό είναι το αγαπημένο παιχνίδι της παιδικής μου ηλικίας. Πάμε να το παίξουμε. Δεν μπορώ να το κάνω skip. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, ρε παιδιά. Δεν νομίζω να σας νοιάζει η ιστορία. Ωρα, λοιπόν, θυμάμαι η πρώτη φάση είναι με τον Τζόκερ, νομίζω. Και είναι μέσα σε ένα κτίριο. Ο Batman! Ο Bruce Wayne δηλαδή. Ο Batman πριν γίνει Batman. Το PC μου θα αντέξει. Έχει βάλει τουρμπίνα. Μισό λεπτό, μάγκες. Λοιπόν, παιδιά, επειδή το PC μου πήγε να εκραγεί εδώ πέρα, τα έβαλα όλα low. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Skip. Ωραία, είμαστε στη φάση που ήμασταν πριν. Και όπως βλέπετε, τα γραφικά είναι χάλια τώρα σε σχέση με πριν. Το PC μου βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν θα εκραγεί, νομίζω. Ω, παιδιά, ήρθε ο Τζόκερ. Πρέπει να τον παλέψουμε. Όχι, είναι ο Batman, παιδιά! Λογικά κανένας δεν μας είδε. Ο άλλος έχει βγάλει το πορτοφόλι έξω, δηλαδή πιο εύκολο κάτι του να σε κλέψουν, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Α, ο πιγκουίνος είναι αυτός. Α, ο Two-Face, η Harley Quinn, είναι όλοι εδώ. Α, είναι και ο Robin εδώ! Δεν το πιστεύω, παιδιά. Τι παιχνιδάρα παίζω. Ναι, δεν ήταν έτσι. Δεν θυμάμαι να ήταν έτσι. Όταν το παίζα εγώ. Όπα, δείτε, παιδιά! Χα! No way. Α, το Space δεν είναι jump. Και με ποιο κάνω jump. Και jump. Jump με το J. Ποιο θα σκέφτηκε αυτά τα κουμπιά. Ωραία, και ποιος είναι ο σκοπός μου. Τζόκερ! Τζόκερ λέω. Ρόμπιν, έλα εδώ! Με τον Ρόμπιν θα μπορέσω λίγες μπουνιές. Ο Ρόμπιν πάντα ήταν ο πιο underrated, παιδιά, πιστεύω. Δηλαδή ήταν αυτός που όλοι δεν θέλανε, αλλά ήταν ο καλύτερος. Αλλά ο main character είναι ο Batman, εντάξει, όλο το ξέρουμε. Φύγε ρε από το αμάξι μου! Αλίτη! Τι κάνει αυτός εδώ, ρε παιδιά! Φύγε ρε από εδώ! Δεν μπορώ να το βαρέσω. Αυτό τα βάζει με τη γιαγιά, ρε! Δεν το πιστεύω! Ρε, ας την τσάντα της γυναίκας, ρε αλήτη! Ευτυχώς ήρθε το πάρα ο Batman, παιδιά, για να καθαρίσει. Πρέπει να ανεβάσω λίγο το brightness, δεν φαίνεται τίποτα. Μπορεί να το κάνει λίγο idea, αλλά τουλάχιστον κάτι βλέπουμε, ρε παιδί μου. Μπορεί να μας τα κάνει λίγο χάλια τα γραφικά, αλλά αυτό εντάξει δεν είναι τώρα. Ποιο σχέστηκε. Όπα, πώς τα φτιάχνω. Για κάποιο. Όπα, το βρήκα. Φτιάχνουμε τη σκάλα έτσι. Είναι η Harley Quinn εκεί πάνω. Χααα. Harley Quinn θα τις φας. Αλλά ένα λεπτό να δούμε πως είναι κανένας άλλος απροστάτητος άνθρωπος κάπου εδώ. Ωπα ρε, τι κάνουν, μας κοιτάνε. Ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Τι κάνετε εκεί πέρα, με κοιτάτε έτσι σαν χαζί. Τι με κοιτάτε σαν χαζί. Πάμε να σπάσουμε στο ξύλο τη Harley Quinn εκεί πέρα. Κάθεται, κάνει κάτι κολοτούμπες, κάτι τέτοια. Ωπα ρε, έβγαλε το σπυρί ρε παιδιά. Εντάξει, έτσι ήταν η παλιά Harley Quinn, έτσι. Πλέον δεν είναι έτσι, είναι. Νομίζω ότι την έχετε δει πως είναι. Ωπα, boss fight, boss fight! Περίπου. Φύγε, βρε βλάκα, μίμο. Κοίτα, ρε παιδιά, το μίμο πρέπει να κάνουμε το αβαρά μου. Κάτσε, άμα το κάνω έτσι, ναι, ναι. Ωπα, πάρτο. Ουουου, μία καρδιά έφυγε. Γενικά, αυτό που θυμάμαι από τα Lego πάντα είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή και να πεθάνει, δεν χάνει καν στην τελική. Μπούμ, κατευθείαν χωρίς να έρθει καν ο μίμης. Δηλαδή και να πεθάνεις, χάνεις, αλλά απλά εμφανίζεσαι στο ίδιο σημείο που είσαι, οπότε δεν έχει λόγο, ας πούμε, που χάνεις. Μπούμ, δηλαδή ήδη έχασε. Τι είναι αυτό, πανεύκολο. Έπεσε εκεί μέσα. Πρέπει να πάμε να βρούμε τον Τζόκερ. Παιδιά, δεν ήταν έτσι στο PSV. Στο PSV δεν ήταν. Αυτό είναι ο Τζόκερ που βαρά. Όχι, να τη Harley Quinn είναι. Πέθανε. Τι τη κάνω. Τι είναι αυτό? Save. Ναι, ξέρω εγώ. Παιδιά, πέθανε η Harley Quinn τέλος. Αυτή τη φάση τη θυμάμαι στο PSV. Με τα όργανα εδώ. Τι κάνουνε ρε αυτοί, παίζουνε. Ξυπνήστε ρε, ξυπνήστε. Τι κάνετε εδώ, παίζετε με τα όργανα λοιπόν. Πώς πάω αυτό εδώ πέρα τον τοίχο. Μπορεί να σπάσουμε τον τοίχο, παιδιά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρω πώς το κάνουμε αυτό, λοιπόν. Η τεχνική στα Lego όταν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις είναι απλά να τα σπάσεις όλα. Αλλά για κάποιο λόγο όλα βγάζουν φωτιές. Δεν ήταν έτσι, θυμάμαι. Γιατί βγάζουν όλα φωτιές, τι σκατά.
Οπότε κάνουμε την τεχνική, τα σπάω όλα. Αυτό λογικά είναι που πρέπει να βάλουμε. Τι είναι αυτό ρε? Αυτό γιατί μετακινείται? Έχει άνθρωπο ρε από κάτω. Με κόλλησε εδώ. Να το, το ξέρω ότι είχε άτομο. Ο Ρίτλερ, δεν το ξέρω αυτόν. Από τον Batman. Θα παίξουμε κρυφτό λέει. Λοιπόν ο Ρίτλερ, έλα εδώ τώρα γιατί θα γίνει χαμός. Πού είσαι? Πού είσαι? Τι είναι αυτός ρε παιδιά? Οκ, okay. Να τους ο Ρίτλερ, αυτός είναι. Α, όχι, αυτή είναι τα τσιράκια του. Φύγετε βρε βλάκες να πούμε. Θέλετε και ξύλο, γελάω τώρα. Εντάξει, αυτοί έρχονται άπειροι, δηλαδή δεν έχει καν σημασία να τους βαρέσω. Μπορείς να μην ασχοληθώ. Άστο, δεν θα ασχολούμαι. Όπα, μου κλείσαν τον δρόμο, μάγκες. Μου κλείσαν τον δρόμο όταν με βλέπουνε μόνο, ε. Φύγετε, μωρέ, εσείς τώρα! Λοιπόν, μάλλον πρέπει να σπάσω την κάμερα. Σπάει, δεν σπάει. Πρέπει κάποτε να κρυφτώ. Τι είναι αυτό? Φύγε ρε εσύ από εδώ. Τι είναι αυτά ρε παιδιά? Ουρά. Μπορώ να μπω εκεί μέσα? Οκ. Okay. Εκεί πάνω έχει κάτι. Πώς πάω εκεί πάνω? Α, να το. Ωραία, πώς πάω εκεί πάνω? Ρόμπιν, μήπως εσύ? Νάτος ο Ρόμπιν, μία φορά. Παιδιά, νάτος. Σας έχω πει ότι ο Ρόμπιν είναι καλύτερος, έτσι. Ο Batman δεν μπορεί καν να το κάνει αυτό. Άστο, μπρο. Κοιμήσου. Κοιμήσου καλά. Α, μπορεί να το κάνει και ο Batman. Σάμπατον, έκρεξα. Α, νάτο εδώ πέρα το teamwork. Με πιο βιδά, μένα είμαι σίγουρος. Ωραία, ο Batman μπορεί στον αέρα να πετάξει. Πώς? Μπορώ να πιάσω το από εδώ. Α, ναι, οκ. Okay. Οκ. Okay. Το έχω. Και αυτό πρέπει να το πετάξω κάτω. Ωραία, και κάτι λογικά μπορώ να φτιάξω με αυτό. Μπορώ να γίνω άλλος Batman, ναι, το θυμάμαι. Μπορεί να γίνεις, θυμάμαι, ένας πιο μεγάλος έτσι που έχει βόμβες. Να, αυτός είναι και καλά ο κατάσκοπος Batman. Ρε παιδιά, είναι ακριβώς έτσι όπως ήταν τότε. Με αυτό μπορεί να γίνεις, υποθέτω, αορατός. Μπούμ, καλά εντάξει, τι παιχνιδάρα είναι αυτή ρε. Εσύ ήσουν που το έκανες αυτό τόση ώρα. Ρε φύγε ρε από εδώ ρε. Τι πέταξε, μαύρες καρδιές, τι να τις κάνω? Είμαι αόρατος παιδιά. Είμαι αόρατος. Λοιπόν, βγάλε την αόρατότητα για να τα σπάσω όλα εδώ πέρα. Τι θέλει ρε αυτός, γιατί γίνεται σκελέτος, τι κάνουνε ρε? Ρε σοβαρευτείτε ρε, σοβαρευτείτε ρε. Πρέπει να το πετύχω αυτό. Α, πρέπει να πιαστώ εκεί πάνω ρε. Μίλα ρε παιχνίδι. Ρομπίν! Ρομπίν! Κάνε και εσύ βρε βλάκα το ίδιο, κάτσε και με κοιτάς. Το ανοίξαμε. Λοιπόν, τώρα θα παιχτεί πολύ μεγάλο ξύλο. Πού είναι αυτός? Πού είναι αυτός? Γενικά είναι πολύ πιο δύσκολο να το χειριστείς με πληκτρολόγιο ποντίκι, ε. Τι είναι ρε παιδί αυτό, θα γίνει κάποτε. Τι σπάδω. Άντε 18 ώρες. Τι κάνει ρε παιδιά ο Ρόμπιν? Ο παλιοκομπάρσος μιλάνε. Έλα σπάστα, τι είναι εδώ? Α, να το. Όπα! Νάτος! Ωραία, και τι να κάνω? Σπάστονα ρε, σπάστονα! Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο ρε, θέλω να λέγεται. Σας το είπα ότι τα λέγω είναι πανεύκολα και λογικά τώρα θα πάει στη μέση. Εντάξει ρε φίλε, αυτό και χωρίς να το δω. Άντε ρε!
Ρε άντε ρε από εδώ. Ρε άντε ρε από εδώ τώρα. Άντε τώρα. Άντε τώρα. Έφυγε με τη μία έτσι. Ενώ πήγε να ξανακρυφτεί, εγώ τον έσπασα απλά με τη μία. Ωπα ρε, πέθανα ρε. Πέθανα ρε. Τα χτίζουμε εδώ πέρα, μπαμ. Και πάμε πάνω. Έλα Ρομπίν, φύγαμε. Ωου. Και είμαστε εδώ πέρα που θα είναι ο Τζόκερ. Α, εδώ πέρα είναι η φάση που είναι στη μέση ο Τζόκερ, ε. Τι θέλετε ρε παιδιά εσείς. Και εγώ γιατί τους βλέπω σαν σκελετούς. Και καλά βλέπω μέσα τους επειδή έχω τα γυαλιά. Ωραία, να κάνω τι τώρα. Να κάνω τι. Α, μπορώ να χοροπηδήσω και πάνω, να του. Να κάνω τι λέω εγώ τόσο ώρα, σαν χαζός. Να, αρχικά πρέπει να γίνω αυτός ο Batman. Α, όχι, ο Ρόμπιν πρέπει να γίνει κάποιος Ρόμπιν. Έλα Ρόμπιν, ήρθε η ώρα σου. Ου, αυτός είναι ο Ρόμπιν, ο... ο Κασκαντέρ Ρόμπιν. Ωραία. Αυτός είναι ο Ζογκλέρ Ρόμπιν. Ωπα ρε, μας σκοτώσανε. Αλλά σας είπα, στα Lego είναι όλο αυτό πανεύκολο γενικά, δεν πρέπει και πολύ να ασχολείσαι. Ωπα, νάτο. Νάτο. Λοιπόν, και γινόμαστε ο Ρόμπιν. Έλα ρε φίλε, με σκότωσαν. Ρε, τι θέλετε ρε. Τα κατάφερα. Και τι είναι εδώ. Ο Two-Face. Καλά ρε παιδιά. Πόσους πρέπει να σκοτώσω δηλαδή. Άντε τώρα και ο Two-Face. Δεκαοχτώ ώρες θα βγει το βίντεο, τελειώνεται. Ρε τι θέλουν αυτές οι πάπιες τώρα, μην τα σπάσω όλα. Κοίτα ρε αυτές οι πάπιες, τόση ώρα με αυτές ασχολούμαι. Φύγετε ρε γάμο από εδώ, φύγετε από εδώ, μην τα σπάσω τώρα όλα. Εγώ κι όλοι σας ρε, εγώ κι όλοι σας. Εγώ κι όλοι σας. Από εδώ δεν μπορώ να πάω να φανταστώ, έχει κόσμο ε. Όχι μπορώ. Απλά τους κάνεις όλους την άκρη. Ένα λεπτό βρε βλάκα, ένα λεπτό βρε βλάκα. Φύγε από τη μέση, 18 ώρες. Όπα. Δεν μπορώ να πάω εκεί πάνω, ε. Ωραία, πού να πάω. Τι θέλεις μωρέ πάλι εσύ. Πω 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 πω, μας έχουν ζαλίσει. Λοιπόν, Batman, έλα, ανέβα. Άντε τε. Θα σου έλεγα τώρα. Μπαμ. Μπαμ. Και δείτε τώρα τι έχει να κάνει ο Batman ο έξυπνος. Ζουμ, θα γίνει αόρατος. Μπουμ. Και θα περάσει από μέσα. Γιατί όμως δεν μπορεί. Α. Πέρασε. Ωραία, κάτι πρέπει να χτίσω με αυτά. Τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό ρε. Έλα ρε πιγκουίνι, πω πω, μας ζαλίσατε όμως. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, μήπως πρέπει να κάνει κάτι ο Ρόμπιν. Α, ναι, να το βάλει αυτό εκεί. Είπε να γυρίσουμε απλά τη μανιβέλα. Τι κάνει ρε ο Ρόμπιν. Ωραία. Ακραίος. Α, να ανεβεί πάνω εκεί πέρα με την μπάλα πρέπει. Παιδιά, πώς το σκέφτηκα αυτό. Χω. Ώρες, ώρες, είμαι πανέξυπνος. Μου το δίνω. Περίμενα να αλλάξει τον Batman. Θα τον σπάσω στο ξύλο λοιπόν, έλα εδώ. Άντε βρε βλάκα, άντε βρε βλάκα, έλα εδώ τώρα μη σ' αρχινήσω. Πάρτο κι εσύ, έφυγες. Τι έγινε μου κόλλαγες μαγκές. Πού είναι ο Τζόκερ. Πού είναι ο Τζόκερ, νάτος ο Τζόκερ.
Τι κάνει, μας φυλάει. Τζόκερ, έλα εδώ, τι είναι αυτά. Δεν ξέρω. Ήρθε η ώρα του Τζόκερ. Ήρθε η ώρα να παιχτεί ξύλο, σοβαρό παιδιά. Εγώ εναντίον του Τζόκερ, μάγκες. Ωπα, αυτός μου κάνει ηλεκτρισμό, ρε. Δεν θα μ' αφήσει. Μπούμ! Τι θες βρε βλάκα Τζόκερ, κοίτα ρε με σκότωσε ο άλλος, με βάρεσε ο άλλος. Πού είναι ο Τζόκερ? Γρήγορα! Μπάτμαν! Σώσ' το φίλο σου! Βρε βλάκα, όχι το συμπαίκτη σου. Ξύπνα, στόκε. Γρήγορα, Ρόμπιν! Ρόμπιν, μην τον αφήσεις! Τι κάνει ο Μπάτμαν, γιατί τον άφησε με μια καρδιά ρε Ρόμπιν. Λοιπόν, δεν μπορώ να το βάρεσω έτσι. Τι θέλει μωρέ αυτός ο κλόουν. Φύγε από εδώ. Καλά. Δεν χάνει ζωή έτσι. Τι θέλετε ρε εσείς. Ο κλόουν ο ένας. Φύγε από εδώ ρε. Εκεί. Και εκεί. Πάρ το Τζόκερ! Μπούμ! Χα! Έπεσε εκεί μέσα. Όπα, δεν πέραμε εγώ εκεί μέσα. Και τι κάνει ο Τζόκερ ακριβώς. Πώς θα πάει εκεί ρε παιδιά. Όπα! Του ρίξαμε. Πάμε κατά πάνω του απευθείας. Δεν ήταν έτσι το PSV, θα πω την αλήθεια. Νομίζω. Έξω αν εγώ δεν το θυμάμαι ρε φίλε. Έφυγε παιδιά με βάρκα, δεν το πιστεύω. Μη μου πεις ότι θα το σκοτώσουμε. Μια καρδούλα τον έχω αφήσει ας πούμε. Σιγά. Πάντα τα Lego είναι τα πιο αστεία τέτοια. Level complete. Δεν παίξαμε καν με τον Τζόκερ, όντως. Δεν το σκοτώσαμε. Σκοτώσαμε τους άλλους τρεις, εντάξει. Αυτό το βίντεο γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι γνώμη σας. Αν θέλετε να παίξουμε κι άλλα τέτοια παιχνιδάκια. Δεν θα παίζω σοβαρά μεγάλα παιχνίδια. Θα παίζουμε έτσι παιχνιδάκια για το content, ρε παιδί μου, για να περνάμε καλά. Καταλάβατε. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε και τέτοια άλλα βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε comment, like, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.